Υπάρχει μια, αυτή η εμφανής προσπάθεια συγκάλυψης που θα έπρεπε να ενεργοποιήσει κάπως τον ανακριτή. Ναι. Μόνος του να κάνει κάποια πράγματα, όχι που του τα πηγαίναμε εμείς, που του τα πήγαμε έτοιμα, που βρήκαμε ποιος έδωσε την διαταγή, τέλος πάντων την εντολή. Πείτε μας, όχι κυρία Καριστιανού, σταματήστε σε αυτό γιατί σας άκουσα και τις προάλλες. Ποιος έδωσε, ποιος βρήκατε και πώς βρήκατε, ποιος έδωσε την εντολή. Είναι συγκλονιστικό, πρέπει να μας το πείτε. Εγώ έστειλα ένα εξώδικο στον κύριο Αγοραστό, γιατί είχα μάθει ότι εκείνος έκανε την εκτέλεσε τέλος πάντων αυτό το μπάζωμα και έλαβα μία απάντηση γραπτή ότι εγώ ακολουθούσα εντολές. Και εντολές ήρθαν από τον κύριο Τριαντόπουλο, έγιναν δύο συνεδριάσεις και μου δόθηκε αυτή η εντολή. Ο κύριος Τριαντόπουλος είναι... Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ήταν τότε υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Υφυπουργός και σήμερα... παρά τον Πρωθυπουργό. Ναι, ναι, και σήμερα υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Υπάρχει λοιπόν το έγγραφο, η απάντηση που σας έχει δώσει ο απερχόμενος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, που μιλά για δύο συσκέψεις, στις οποίες συμμετείχε εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Προφανέστατα δεν ήταν ως ιδιώτης, ο κύριος Τριαντόπουλος, και εκεί δόθηκε αυτή η εντολή. Μάλιστα, και αυτό ναι. Το έγγραφο υπάρχει στη δικαιοσύνη και δεν έχει γίνει τίποτε. Τίποτε.